Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι Αλέξης Παπαχελάς. Καλώς ορίσατε στις νέες φακέλους. Απόψε έχουμε δύο, νομίζουμε, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα έχουμε εδώ ζωντανά μαζί μας τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλησπέρα, κύριε Μητσοτάκη. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι είστε πρόσωπο των ημερών με όσα περιμένει και η Τρόικα αλλά και η κοινή γνώμη από εσάς, τα οποία δεν είναι πάντοτε συμβατά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Μαζί μου ο Τάσος Στέλεγλου για αυτή τη συζήτηση που θα την κάνουμε εδώ ζωντανά στο στούντιο. Και επίσης να σας πω ότι αμέσως μετά θα δούμε μια συνέντευξη που έδωσε ο γνωστός διεθνής επενδυτής, ο Τζορτζ Σόρος, ο οποίος βρέθηκε εδώ για λίγες μέρες στην Αθήνα και ο οποίος έδωσε μια αποκλειστική τηλεοπτική συνέντευξη στη Σοφία Παπαγιάννου. Αλλά κύριε Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσουμε με τα. Βρίσκεται μια διαπραγμάτευση με την Τρόικα σε εξέλιξη. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς νιώθετε, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είχατε μια μάλλον καθαρή άποψη για το αν πρέπει να υπάρχουν απολύσεις στο δημόσιο. Ήσταν αρκετά ξεκάθαρο σε αυτό. Τώρα όμως είστε εκεί και βλέπετε τα πολιτικά, τα νομικά, όλα τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με αυτό το θέμα. Βλέπετε την πραγματικότητα. Έχετε τον κόσμο έξω από το Υπουργείο σας να διαδηλώνει. Τι αλλάζει σε αυτό όπως το βλέπετε τώρα από μέσα? Σίγουρα δεν αλλάζει ο πυρήνας των απόψεών μου, κύριε Παπαχελά, ο οποίος στηρίζεται στη λογική ότι η Ελλάδα χρειάζεται πάνω απ' όλα ένα καλύτερο και πιο αποτελεσματικό δημόσιο. Και είπατε πριν ότι ενδεχομένως η ατζέντα της Τρόικας και της κοινής νόμης να μην συμβαδίζουν. Πιστεύω ότι η σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία μας ακούει σήμερα, αντιλαμβάνεται ότι το δημόσιο έτσι όπως λειτουργεί είναι ένα δημόσιο το οποίο είναι βαθιά προβληματικό και το οποίο τελικά δεν προσφέρει στον πολίτη ποιοτικές υπηρεσίες για τα χρήματα τα οποία αυτός δαπανά. Άρα, αν ξεφύγουμε λίγο από την άμεση ατζέντα των μνημονιακών υποχρεώσεων, και φαντάζομαι θα τα συζητήσουμε και αυτά στη συνέχεια, και δούμε λίγο παραπέρα, θα αντιληφθείτε ότι δεν βλέπω το ρόλο μου απλά ως ένα διεκπαιρεωτή μνημονιακών υποχρεώσεων. Το ζήτημα της μεταρρύθμισης του κράτους είναι πολύ ευρύτερο. Είναι μια προσπάθεια η οποία εκ των πραγμάτων θα εξελιχθεί σε βάθος χρόνου. Και αν φιλοδοξώ να κάνω κάτι, είναι να κάνω μια, αν θέλετε, ποιοτική διαφορά σε σχέση με τους προκατόχους μου, ως προς την αντίληψη την οποία έχω για ένα καλύτερο και πιο λειτουργικό δημόσιο. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχετε πάρει μια καυτή πατάτα στα χέρια σας, που έχει να κάνει με την κινητικότητα και έχει να κάνει με τις απολύσεις. Πού βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το θέμα? Να πάρουμε καταρχήν το θέμα των απολύσεων. Η ελληνική κυβέρνηση είχε δεσμευθεί στα πλαίσια του μνημονίου σε 2.000 απολύσεις μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, το τονίζω, του 2013. Ο στόχος αυτός τυπικά με το κλείσιμο της ΕΡΤ έχει επιτευχθεί. Άρα ζήτημα. Αυτό που μαθαίνουμε πάντως σήμερα από το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση κατά πόσο θα μετρήσουν και οι 2.000. Καταρχάς δεν είναι όλες. Να τονίσω ότι στην ΕΡΤ υπάρχουν 2.662 αορίστου χρόνου, μόνιμοι δηλαδή δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι τυπικά τεχνικά έχουν απολυθεί. Είναι πιθανό, και το λέω πιθανό διότι η προκήρυξη για τη νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση θα είναι μια ανοιχτή προκήρυξη. Είναι πιθανό κάποιοι από τους παλιούς εργαζόμενους να επαναπροσληφθούν με σχέση αορίστου χρόνου στην καινούργια νέρητη, η οποία θα δημιουργηθεί, και κατά συνέπεια προφανώς αυτοί θα αφαιρεθούν από τον αριθμό αυτών. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι ο στόχος των 2.000 έχει επιτευχθεί και δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει και μια ουσιαστική διαφωνία επ' αυτού. Το μεγάλο μας ζήτημα είναι το ζήτημα της. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, καταρχήν, αυτή ήταν μια ιδέα της Τρόικας ή όχι? Γιατί αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Για την ΕΡΤ μιλάτε. Ναι. Η ΕΡΤ ήταν μια απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση είχε αναλάβει μια μνημονιακή, αν θέλετε, υποχρέωση σε έναν συγκεκριμένο αριθμό απολύσεων. Να τονίσω επίσης κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι έχει σημασία. Οι απολύσεις στο δικό μου το μυαλό και νομίζω ότι και στο μυαλό της Τρόικα δεν είναι αυτές οι οποίες θα πετύχουν τη μείωση του δημοσίου. Γιατί σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που βγαίνουν στη συνταξιότητα είναι ένα σχετικά μικρός και περιορισμένος αριθμός. Η μείωση του δημοσίου θα επιτευχθεί πρωτίστως μέσα από τη σχέση συνταξιοδοτήσεων και καινούριων προσλήψεων. Και εκεί πέρα και η ίδια η Τρόικα αναγνωρίζει ότι τον στόχο μας για μείωση κατά 150.000 σε σχέση με το που είμαστε το 2015, σε αυτή την πενταετία, ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί. Δηλαδή, σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις. Και η λογική ακριβώς είναι αυτή. Απομακρυνθούν άνθρωποι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο και να το συζητήσουμε αυτό δεν αξίζει ή δεν πρέπει να είναι στο δημόσιο, αυτοί θα αντικατασταθούν από νέους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα περιμένουν στη σειρά. Έχουμε 11.000 επιτυχόντες
στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οι οποίοι θα στελεχώσουν θέσεις όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Διότι ένα άλλο πράγμα το οποίο μας απασχολεί πολύ και αυτό μας φέρνει στο θέμα της κινητικότητας, είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα κατανομής προσωπικού στο δημόσιο. Δεν έχουμε αρκετούς ανθρώπους σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής, αν θέλετε, υπηρεσίες άμεσης επαφής με τον πολίτη. Έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι κρύβονται πίσω σε γραφεία και σε διοικητικές υπηρεσίες. Παράδειγμα, προσλαμβάνονται εργαζόμενοι στην καθαριότητα, μόνιμοι, μετακινούνται, το γνωρίζετε και εσείς καλά, κύριε Τέλλορ, μετακινούνται με διάφορους τρόπους σε άλλες υπηρεσίες και προσλαμβάνουμε συμβασιούχους να κάνουν τη δουλειά της καθαριότητας. Άρα, η κινητικότητα, που είναι το επόμενο μεγάλο θέμα, θέλω να το τονίσω αυτό. Η κινητικότητα, στο δικό μου το μυαλό και το εξηγήσαμε αυτό με απόλυτη σαφήνεια, δεν είναι δεξαμενή απολύσεων. Είναι δεξαμενή καλύτερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου. Άλλο οι απολύσεις, να τις συζητήσουμε ξεχωριστά. Άλλο η κινητικότητα. Το λέω αυτό επειδή τα νούμερα της κινητικότητας είναι μεγάλα. Ξέρω ότι υπάρχει μια σημαντική ανησυχία από πολλούς δημοσίους υπαλλήλους στα πλαίσια της αξιολόγησης των δομών. Η δικιά μου πρόθεση είναι η κινητικότητα να είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία. Δηλαδή, όχι απλά να βάζουμε ανθρώπους στη δεξαμενή της κινητικότητας, αλλά να ξέρουμε και εκ των προτέρων, όπου αυτό είναι εφικτό, πού θα καταλήξουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα μπορούσαν να προσφέρουν καλύτερα στο δημόσιο. Απλώς εγώ για να καταλάβω το θέμα των απολύσεων. Εγώ θυμάμαι μια μεγάλη συζήτηση την οποία είχαμε για αρκετούς μήνες, τους περίφημους επίορκους. Εκεί τελικά τι προέκυψε, υπάρχει κάποιο νούμερο που έχετε μπροστά σας στα χαρτιά σας? Νούμερα έχω μάλιστα τα νούμερα. Εδώ πέρα τα νούμερα σε επίπεδο οριστικής διακοπής. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς ένα πράγμα το οποίο πολλοί συμπολίτες μας δεν αντιλαμβάνονται. Είναι άλλο πράγμα η ποινική αντιμετώπιση μιας υπόθεσης και άλλο η πειθαρχική. Το πρόβλημα ήταν ότι οι ποινικές υποθέσεις πολλές φορές τρέχανε πολύ πιο γρήγορα από τις πειθαρχικές. Και αυτό ήταν απαράδεκτο και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει να διορθώνεται και σας διαβεβαιώνω, είναι δέσμευσή μου να διορθωθεί με πολύ γρήγορο βαθμό. Δηλαδή, παράδειγμα Παγκαίου. Παράδειγμα Παγκαίου, χαίρομαι που το αναφέρατε, διότι η περιβόητη ιστορία του Παγκαίου, για όσους δεν το γνωρίζουν, κατηγορούμενη για τη δολοφονία του Δημάρχου Παγκαίου, μόλις την Παρασκευή. Και το μπορώ να το ανακοινώσω. Βγήκε η απόφαση του δευτεροβάθμιου. Θα θυμίσουμε λίγο την ιστορία. Η ιστορία του Παγκαίου είναι δύο εργαζόμενοι οι οποίοι κατηγορούνται, του Δήμου, οι οποίοι κατηγορούνται, είναι στη φυλακή δηλαδή, κατηγορούνται για την δολοφονία του Δημάρχου του Παγκαίου. Εξακολουθούσαν όμως να είναι τυπικά εργαζόμενοι. Βγήκε λοιπόν η απόφαση του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού, η οποία προφανώς και τους θέτει σε οριστική αργία και δίνεται, αν θέλετε. Και ένα τέλος σε μια ιστορία η οποία έχει απασχολήσει όχι μόνο την ελληνική αλλά και την ξένη επικαιρότητα. Λοιπόν, στο ζήτημα των πειθαρχικών παραβάσεων υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας αριθμός, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, 963 υπάλληλοι οι οποίοι είναι σε καθεστώς αργίας. Αυτές οι υποθέσεις πρέπει να αξιολογηθούν και όποτε εγώ θα πιέσω τα πειθαρχικά συμβούλια να λειτουργήσουν με όσο το δυνατόν πιο γρήγορο τρόπο, ήδη ξεκαθαρίζουμε, αν θέλετε, τις ισορρευμένες υποθέσεις του παρελθόντος. Και το κάνουμε με γρήγορο τρόπο και εκτιμώ μέσα στους επόμενους 6 μήνες οι ισορρευμένες υποθέσεις θα έχουν ξεκαθαρίσει. Και μετά, βέβαια, θα ανοίξουμε, μιας και με πάτε στο ζήτημα των πειθαρχικών παραβάσεων, θα ανοίξουμε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ είναι το ζήτημα των πλαστών δικαιολογητικών. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι πήραν με θέση στο δημόσιο, προσκομίζοντας δικαιολογητικά, είτε αυτά είναι πτυχία από ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, είτε είναι τίτλοι ξένων γλωσσών, τα οποία είναι πλαστά. Θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Έχουμε τρόπο να το κάνουμε. Έχουμε και τον τρόπο και την αποφασιστικότητα να διερευνήσουμε αυτές τις υποθέσεις. Και σας βεβαιώνω ότι σε αυτές τις υποθέσεις προσωπικά θα είμαι αμήλικτος. Θέλετε να πείτε πραγματικά ότι το ελληνικό δημόσιο έχει τον τρόπο να ψάξει με κάποιο τρόπο να δει αν κάποιος ξέρει όντως αγγλικά ή αν έχει πάει στο πανεπιστήμιο? Αλλά έχει τον τρόπο. Δεν έχετε μηχανογράφηση πλέον από αυτά τα πράγματα. Έχει τον τρόπο να πιστοποιήσει τον τίτλο σπουδών κάποιου. Και αν αυτός επικαλεστεί, ας το πούμε, κάποιο ξένο δίπλωμα, δεν είναι καθόλου δύσκολο να κάνουμε αυτή τη διασταύρωση. Μην υποτιμάτε μερικές φορές τη δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου να κάνει τέτοιους ελέγχους. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο αναφέρεται σε μένα. Θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά, με μεγάλη εμπιστευτικότητα, όπως πρέπει, και έχω ήδη στην διάθεσή μου αρκετά στοιχεία τα οποία σκοπεύω να κάνω χρήση. Δεν είμαστε με άλλα λόγια τελείως στον αέρα όπως κάποιοι θα νομίζουν. Και νομίζω ότι για πρώτη φορά αρχίζει, δεν λέω προφανώς ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανα εγώ, είμαι με 5 μέρες υπουργός, αλλά αρχίζει να εμπεδώνεται μια αίσθηση στο δημόσιο ότι απλά πράγματα όπως η τήρηση του ωραρίου, κύριε Βαχελά, πολύ απλά πράγματα, θα αρχίσουν να ελέγχονται.
και θα αρχίσουν οι παραβάτες να έχουν τις συνέπειες του νόμου. Με λογική, ας το πούμε, και με μέτρο πάντα, χωρίς ακρότητες, αλλά μόνο και μόνο η αίσθηση του ελέγχου του τρόπου λειτουργίας των δημοσίων υπαλλήλων είναι σημαντική. Και ξέρετε γιατί είναι σημαντική? Γιατί θα αισθανθεί επιβράβευση πρωτίστως ο εργατικός και έντιμος δημόσιος υπάλληλος. Γιατί εγώ εξακολουθώ να πιστεύω και να επιμένω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων. Οι πολλοί ενδεχομένως, οι οποίοι δουλεύουν εργατικά και έντιμα, και οι λίγοι οι οποίοι δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό πρέπει να ξεχωρίσει. Υπηρεσία προσφέρουμε και στον πολίτη, αλλά πρωτίστως στον άξιο δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος πολλές φορές αναγκάζεται να καλύπτει το λουφαδόρο. Τώρα, από ό,τι θυμάμαι, η απολύση της τάσης είναι μέχρι το τέλος χρόνου 4.000. Θα φτάσετε σε αυτό το νούμερο, πιστεύετε, κύριος, και πώς? Το μόνο το οποίο θα σας πω σε αυτή την κατεύθυνση είναι κάτι που το είχα πει και στο παρελθόν. Υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων οι οποίοι καλύπτονται από προσωρινές διαταγές. Να το εξηγήσουμε, είναι συμβασιούχοι οι οποίοι έκαναν κατάχρηση του μηχανισμού της προσωρινής προστασίας με τη συνδρομή έτσι καλά εκπαιδευμένων εργατολόγων, αλλά και ενός δικαστικού συστήματος, το οποίο έδειχνε πολύ μεγάλη ανοχή, με αποτέλεσμα να πετυχαίνει de facto μονιμοποίηση, να μην εκδικάζονται ουσιαστικά ποτέ αυτές οι υποθέσεις. Και εργαζόμενοι αυτοί, το τονίζω, ενώ προσελήφθησαν για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να καταλήγουν τελικά de facto να μονιμοποιούνται. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει μια, το ανήγγειλε εξάλλου και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Αν θυμάμαι καλά, είναι κάτι που και ο κ. Μπανιτάκης το είχε επιχείρησε να το κάνει. Ο κ. Ρουπακιώτης είχε βάλει βέτο. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να το. Αυτό πώς θα γίνει, με νόμο? Να το επαναφέρουμε. Θα γίνει με μια νομοθετική ρύθμιση, χωρίς να παρεμβαίνουμε στο έργο της δικαιοσύνης. Θα γίνει με μια δικονομική ρύθμιση, η οποία θα είναι συμβατή με το Σύνταγμα, αλλά θα επαναφέρει την προσωρινή προστασία στην συνταγματική της λογική. Ότι είναι προσωρινή, κύριε Βαχελά, και δεν μπορεί να είναι μόνιμη. Αυτό τι σημαίνει όμως? Όλοι αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν προσφύγει και έχουν παγώσει απολύσεις, τι θα συμβεί με αυτούς? Αυτό σημαίνει ότι απλά θα επιταχυνθεί η εκδίκαση των διαδικασιών. Δεν αποφασίζουμε εμείς, τα δικαστήρια αποφασίζουν. Πόσοι από αυτούς που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία στο τέλος του περασμένου χρόνου έχουν προσφύγει, έχετε κάποια εικόνα? Δεν έχω. Έχω κάποια νούμερα, δεν θα ήθελα. Κάποιο νούμερο που είχαμε ακούσει ότι είναι γύρω στις 16.000 αυτή η περίπτωση. Δεν νομίζω ότι το νούμερο είναι τόσο μεγάλο. Νομίζω ότι είναι αρκετά μικρότερο, και φυσικά δεν μπορεί κανείς ποτέ να προεξοφλήσει πώς θα τελεσιοποιήσουν αυτές τις αποφάσεις. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ στην πολιτική λογική. Η τελική απόφαση είναι μια δικαστική απόφαση. Αλλά αυτό το οποίο είναι απαράδεκτο είναι αυτή η ενδιάμεση περίοδος να διαιωνίζεται με έναν τρόπο ο οποίος ξεκάθαρα δεν είναι συμβατός με το Σύνταγμα. Και πιστεύω ότι εκεί, στη λογική που επιχείρησε και ο προκάτοχός μου, τονίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία εκπορεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν εκπορεύεται από εμένα, αλλά θα βρει την απόλυτη στήριξή μου. Και πιστεύετε θα περάσει από το Πασόκ αυτό? Δεν υπήρξαν αντιδράσεις και από το Πασόκ? Πιστεύω ότι είναι κάτι σωστό, το οποίο θα το συζητήσουμε, και πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει δυσκολία, και θέλω να δω και ποιος δεν θα το ψηφίσει στη Βουλή. Ποιο κόμμα θα προτάξει έναν ουσιαστικό αντίλογο σε κάτι το οποίο λέμε και το οποίο είναι απολύτως σωστό. Θυμίζω, και έτσι τα λέω λίγο αλλά επειδή τα έλεγα παλιά ομά, θέλω να τα λέω και τώρα όχι επειδή έτυχε να καθίσω σε μια υπουργική καρέκλα, ότι πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία μπήκανε χωρίς ΑΣΕΠ. Το τονίζω. Ήταν δηλαδή οι ευνοούμενοι του παλιού κομματικού κράτους. Μπήκαν ή χωρίς ΑΣΕΠ ή με light ΑΣΕΠ, ας το πούμε, ελαφρές διαδικασίες κοινωνικών κριτηρίων. Αυτό είναι άδικο, κύριε Παχελά. Είναι άδικο για αυτούς οι οποίοι περιμένουν σήμερα στην ουρά. Και αν εγώ προσπαθώ να κάνω κάτι σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο το οποίο έχω αναλάβει, είναι να υπάρχει μία αίσθηση δικαιοσύνης. Υπάρχει και στην πολιτική και στη ζωή αυτό το οποίο είναι σωστό και αυτό το οποίο είναι λάθος. Και τελικά, για να είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου σε δύσκολες αποφάσεις τις οποίες πρέπει να πάρω, σε πολύ δύσκολες επιλογές, θα πρέπει να είμαι σίγουρος ότι αυτό το οποίο κάνω και αυτό το εισηγούμε τελικά είναι το σωστό. Όπως το αντιλαμβάνεται κανείς. Αλλά νομίζω ότι τελικά μπορούμε να συγκλίνουμε στο τι είναι σωστό και στο τι δεν είναι. Μάλιστα. Κάνετε μια παρατήρηση τις τελευταίες μέρες ότι θα ανασχεδιαστεί η κινητικότητα στο δημόσιο. Θέλετε να την ανασχεδιάσετε? Πώς θέλετε να την ανασχεδιάσετε, τι θέλετε να αλλάξετε? Καταρχάς να πω το εξής. Και έχετε τον καιρό να το κάνετε? Καταρχάς να πω το εξής.
Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια τεράστια σύγχυση γύρω από την έννοια της κινητικότητας. Διότι και παλιά το μνημόνιο προέβλεπε ότι από τη δεξαμενή της κινητικότητας ένα σημαντικός αριθμός τελικά θα απολυθεί. Αυτό δεν προβλέπεται τώρα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Τώρα υπάρχει μια διάκριση μεταξύ απολύσεων και κινητικότητας. Αυτό δεν έχει καταστεί όμως ακόμα κατανοητό στον πολυκόσμο και κυρίως στους δημόσιους υπαλλήλους, τους οποίους και αφορά αυτό. Για να το καταλάβω. Κινητικότητα σημαίνει τι, ότι κινητικότητα... θέλει ο Υπουργός Παιδείας, για παράδειγμα, και σας λέει ότι αυτοί οι υπάλληλοι δεν μου χρειάζονται. Οποιοδήποτε. Ότι εγώ κάνω μια αξιολόγηση δομών πρώτα. Έχω πλεονάζω. Αυτή έχει γίνει, έχει τελειώσει. Αυτή προχωράει. Δεν έχει τελειώσει και είναι δυστυχώς μία από τις μνημονιακές υποχρεώσεις που είχαμε, να είχαμε πιο προχωρημένη αξιολόγηση δομών. Δεν είμαστε στο σημείο που είμαστε. Πλησιάζουμε με γρήγορους ρυθμούς, αλλά δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να ήμασταν την 30η Ιουνίου. Πάντως, εγώ θέλω να σας πιέσω λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί θυμάμαι τον κύριο Μανιτάκη, ο οποίος ήταν εδώ στο στούντιο πριν από κάποιο καιρό. Ο οποίος πολύ ευγενικά μένει ο άνθρωπος, αλλά πολύ σαφώς, έλεγε ότι το πρόβλημα ήταν οι υπουργοί, και μάλιστα τύχαινε να είναι μερικοί υπουργοί που ανοίγουν στο δικό σας κόμμα, οι οποίοι δεν του έστελναν ακριβώς. Και χαίρομαι που το λέτε αυτό. Να τονίσω, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι ένα επιτελικό υπουργείο. Έχει λίγο παραπάνω από 400 υπαλλήλους, ένα πολύ μικρό υπουργείο, το οποίο έχει όμως έναν επιτελικό ρόλο. Η πραγματικότητα είναι ότι και η δικιά μου δουλειά είναι απολύτως εξαρτημένη από τη δουλειά την οποία θα κάνουν τα άλλα υπουργεία. Εγώ δεν κάνω αξιολόγηση δομών. Ωραία. Το ερώτημα εσείς τι κάνετε, γράφετε ένα γράμμα. Για παράδειγμα, έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ και ο κ. Μανιτάκης μας το έχει πει αυτό. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ένα τεράστιο θέμα. Ότι έχει πάρα πολλούς υπαλλήλους. 100.000. Έτσι, και ποτέ δεν έχει στείλει ένα τέτοιο χαρτί που να λέει πραγματικά πώς χρειάζεται. Πιστεύω ότι εγώ σας λέω, δεν θα το πάρετε αυτό το χαρτί. Ούτε το Σεπτέμβριο, ούτε το Δεκέμβριο είναι το πιθανότερο, με διάφορους βέβαια προφάσεις. Πολύ περισσότερο που εξαρτάται από τους Δήμους που πρέπει να ενημερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Μετά τι θα κάνετε. Κοιτάξτε, καταρχάς διορθώνουμε εκκρεμότητες οι οποίες υπήρχαν. Είμαστε στη διαδικασία συνεννόησης, ακόμα δεν έχω πάρει τους τελικούς αριθμούς, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να κάνουμε τη δουλειά με το Υπουργείο Παιδείας, που είναι η πολύ μεγάλη, αν θέλετε, δεξαμενή δημοσίων υπαλλήλων. Ακόμα δεν έχω αξιολογήσει, δεν είμαι σε θέση να σας πω τα συμπεράσματα, αλλά ξέρω ότι είμαστε πολύ κοντά. Πράγματι, έχετε δίκιο να λέτε, στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει μια καθυστέρηση. Πιστεύω ότι θα κάνω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια να συνεννοηθώ με τον ομολογό μου, τον κύριο Μιχελάκη, για το ζήτημα αυτό. Το γνωρίζει. Η καθυστέρηση, πρέπει να το πω, οφείλεται πρωτίστως στους Δήμους. Η πραγματικότητα είναι ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης είχαν αναλάβει από τις αρχές Ιανουαρίου σαφείς δεσμεύσεις να είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα αξιολογήσουν τις δομές τους και θα εντοπίσουν που υπάρχει πλεονάζον προσωπικό και που έχουν ανάγκες. Το τονίζω, η αξιολόγηση έχει δύο πλευρές. Και που έχω πλεονάζον προσωπικό και που έχω ανάγκες. Η πραγματικότητα είναι ότι τα στοιχεία αυτά δεν τα έχω. Θα ασκήσω όλη μου την πίεση για να τα πάρω. Αν το Σεπτέμβριο δεν τα έχω, θα ξαναμιλήσουμε, να σας πω τότε τι θα κάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή η δουλειά μου είναι να τα βρω αυτά τα στοιχεία. Όχι μόνο, το τονίζω, όχι απλά γιατί αποτελεί μια μνημονιακή υποχρέωση, να το τονίσω αυτό. Γιατί πρέπει να ξέρουμε πραγματικά με πόσα άτομα πρέπει να δουλέψουν οι Δήμοι που έχουν πλεόνασμα και που έχουν ελλείψεις. Γιατί θα βρούμε και ελλείψεις, δεν θα βρούμε μόνο πλεόνασματα. Από τους 12.500 που ήταν υποχρέωση, από ό,τι θυμάμαι, να μπουν στην κινητικότητα, πώς είναι πραγματικά στην κινητικότητα αυτή τη στιγμή? Κανείς. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, τυπικά, να τονίσω ότι είχε γίνει μια πρώτη κινητικότητα με 1.900 υπαλλήλους πριν από ένα χρόνο. Να πω ότι και τότε πάρα πολλοί έλεγαν: Α, η κινητικότητα, όσοι θα μπουν στην κινητικότητα θα απολυθούν. Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι απορροφήθηκαν από υπηρεσίες οι οποίες είχαν ανάγκη, και σήμερα ακόμα και εγώ υπογράφω τις τελευταίες αυτές αποφάσεις ολοκλήρωση της κινητικότητας. Πάλι, γιατί τονίζω, για πολλωστή φορά να κάνω τη διάκριση μεταξύ κινητικότητας, που είναι η μετακίνηση, αν θέλετε, η μετάταξη, για να το πούμε πολύ απλά, ή και η υποχρεωτική μετάταξη. Εγώ θυμάμαι παλιά το δημόσιο που λέγανε: Ο δημόσιος υπάλληλος υπηρέτησε εδώ, εκεί παραπέρα. Ξαφνικά αποκτήσαμε αυτήν την ιδέα ότι η έννοια της μετακίνησης από τη μία υπηρεσία στην άλλη, ή έστω και η έννοια της γεωγραφικής μετακίνησης, κάτι το οποίο, ας πούμε, για τους στρατιωτικούς είναι παντελώς αυτονόητο, ότι είναι μια κατάρα, ότι είναι μια απόλυτη καταστροφή. Προφανώς δεν είναι η προτιμητέα λύση, αλλά εάν... Εγώ το καταλαβαίνω ότι εκεί που έχουν πάει οι μισθοί τους, πραγματικά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για μερικούς από αυτούς. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Και σε κάθε περίπτωση, η πρόβλεψη δεν θα είναι για τέτοιες περιπτώσεις. Θα μιλάμε πάντα για τις εξαιρέσεις και δεν θα μιλάμε για τον κανόνα. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι αν μιλάμε για κινητικότητα, ας πούμε ότι ο στόχος είναι 25.000, είναι το 4%.
Το τονίζω, το 4% των δημοσίων υπαλλήλων. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα μου εξηγήσετε πώς δεν έχετε κανένα από τους 12.500 και πώς θα το πετύχετε αυτό με τον τρόπο τον πιεστικό που το ζητάει η Τρόικα. Και αν θα το πετύχετε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι εδώ στο στούντιο με τον Τάσο Τελόγλου. Μαζί μας είναι ο Υπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, προηγουμένως ότι δεν έχετε κανέναν από τους 12.500 που έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση ότι πρέπει να μπουν στην κινητικότητα. Και το ερώτημα είναι πόσο χρόνο θα χρειαστείτε πρώτον. Και δεύτερον, υποθέτω ότι η Τρόικα έχει ακούσει πάρα πολλές δικαιολογίες από την εποχή του κ. Ρέπα και μετά. Ο κάθε καινούριος υπουργός που έρχεται ή κάθε εξάμηνο ζητάει μια παράταση λέγοντας ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Εγώ δεν μπορώ να πάω κόντρα στους νόμους της φυσικής. Δεν μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω. Παρέλαβα αυτήν την κατάσταση, οφείλω να τη διαχειριστώ. Και οφείλω να καταθέσω ένα πιστικό εναλλακτικό σχέδιο για το πότε μπορούμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Θέλω να το σεβαστείτε. Γίνεται μια. Έχετε την αίσθηση πάντως ότι υπάρχει περίπτωση. Γιατί αυτό έχει γίνει σαφές ότι εσείς επιδιώκετε κάποια παράταση. Έχετε την αίσθηση ότι θα πάρετε κάποια παράταση. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι στη συζήτηση την οποία έγινε πήγαμε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Όσο καλύτερα προετοιμασμένοι μπορούσαμε να είμαστε μέσα σε 5 μέρες. Νομίζω ότι εντοπίσαμε τους συνομιλητές μας ως ίση προς ίσους. Καταθέσαμε εναλλακτικά σενάρια, συζητήσαμε, πιστεύω, καλόπιστα. Και πάντα σε αυτές τις συζητήσεις υπάρχει και ένα ζήτημα, αν θέλετε, αξιοπιστίας. Θα τολμούσα να πω και προσωπικής αξιοπιστίας. Νομίζω ότι και ο κάθε καινούριος υπουργός, όταν λέει ότι θα κάνει ορισμένα πράγματα, δεν αρκεί να τα λέει, πρέπει να μπορεί και να τα υποστηρίξει. Ότι μπορεί να τα κάνει. Εάν όλα πάνε καλά και αν οι υπουργοί σας στείλουν τις λίστες που θέλετε και αν κτλ. Πόσο καιρό θέλετε, εσείς πιστεύετε, για να μπορέσετε να το κάνετε? Συζητάμε χωρίς να είμαι συγκεκριμένος για κάποιους μήνες. Είναι σαφές ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει σε κάποιες μέρες ή σε κάποιες εβδομάδες. Και το τονίζω. Για να γίνει σωστά. Διότι δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο και σίγουρα δεν θα είμαι εγώ υπουργός που θα το κάνει. Να πω ότι βάζω στην κινητικότητα όσους είναι πάνω από 1,85 φαλακρή και με γυαλιά. Διότι αυτή θα ήταν η άλλη επιλογή. Yeah. Να πάμε σε ακραία, αν θέλετε, οριζόντια μέτρα, τα οποία δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν. Όταν λέτε οριζόντια μέτρα? Αυτής της λογικής. Δηλαδή με πάρα πολύ έτσι μεγάλες γενικεύσεις, χωρίς να ακολουθήσουμε τη λογική που σας είπα. Η λογική που σας είπα είναι να δούμε πού έχουμε περισσεύματα και πού έχουμε ανάγκες. Αυτό εξηγήσαμε. Παρά τις καθυστερήσεις, δεν θέλω να τις σχολιάσω. Εγώ σας λέω την κατάσταση την οποία παρέλαβα, ότι αυτή η διαδικασία, το τονίζω, είναι μια διαδικασία η οποία είναι περίπλοκη και σύνθετη. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία είναι εύκολη, είναι μια διαδικασία η οποία θέλει χρόνο και είναι μια διαδικασία η οποία δεν εξαρτάται, το τονίζω, μόνο από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Θέλω να ελπίζω ότι αυτές τις παραμέτρους οι συνομιλητές μας θα τις αντιληφθούν, όπως αντιληφθούν και την συνολική μας διάθεση. Ωραία. Το τονίζω αυτό, τη συνολική μας διάθεση, να δώσουμε, αν θέλετε, έναν έντονο μεταρρυθμιστικό τόνο στη δουλειά την οποία κάνουμε. Φαντάζομαι θα μπείτε κάποια στιγμή στη θέση όπου θα έρθει είτε ο Πρωθυπουργός είτε ο κ. Στουρνάρης, είτε και οι δύο μαζί, και θα σας πούν ότι, Υπουργέ μου, εντάξει, καλά τα λες, δεν προχωράει κινητικότητα, δεν έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Τρόικα θα μας αναγκάσει να πάρουμε άλλα μέτρα. Δημοσιονομικά, φορολογικά, οτιδήποτε άλλο. Δεν θεωρώ ότι συνδέονται τα δύο σε καμία περίπτωση. Εμείς συνδέουμε το όποιο έλλειμμα, το δημοσιονομικό, το οποίο, αν θέλετε, υπάρχει μια υποχρέωση να καλυφθεί, με ποιοτικούς στόχους. Η κινητικότητα και πάντως η κινητικότητα δεν έχει, αν θέλετε, κανένα δημοσιονομικό αντίκρισμα. Το τονίζω αυτό. Δεν σημαίνει ότι μπορεί η Τρόικα να μας πει σε καμία περίπτωση ότι επειδή δεν έκανε την κινητικότητα, πάρε μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Τα δύο είναι, το τονίζω αυτό, παντελώς αποσυνδεδεμένα. Πάντως, από την ώρα που είναι προαπαιτούμενο. Και είναι προαπαιτούμενο. Είναι προαπαιτούμενο για τη δόση. Είναι για τη δόση. Από μόνο του είναι κρίσιμο. Ναι. Μαζί έρθω και σας πούν λοιπόν ότι δεν παίρνουμε τη δόση γιατί δεν είστε εσείς έτοιμος και δεν μπορείτε να το κάνετε άμεσα. Μην γίνεστε μάντης κακών. Μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε αυτό το σενάριο. Ας το δούμε όταν γίνει. Εγώ σας είπα τι μπορώ να κάνω. Τι είναι, πιστεύω, ανθρωπίνως εφικτό, λαμβάνοντας και τους. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί πραγματικά εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Έχω ακούσει και από τον Προκαταχώρηση και από άλλους ότι ένα βασικό πρόβλημα το οποίο υπήρχε είναι ότι μόλις άρχισε αυτή τη συζήτηση για την κινητικότητα, άρχισαν να έρχονται σημειώματα από παντού, από κόμματα, από γραφεία υπουργικά και όχι μόνο,
όπου έλεγαν μην πειράξει τον τάδε φορέα, μην πειράξει την τάδε διεύση, μην πειράξει τον τάδε γιατί είναι δικός μας. Θα το ξαναβρείτε αυτό μπροστά σας και εσείς, υποθέτω. Εγώ δεν έχω γίνει δέκτης τέτοιων σημειωμάτων. Άρα, ακόμα είμαι φρέσκος, είμαι πολύ φρέσκος. Δεν έχω καμία ιδιαίτερη διάθεση. Το θέμα πώς θα διασφαλίσεις αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι η ζωή τους, είναι η δουλειά τους. Ότι δεν θα γίνει αυτή η επιλογή με βάση κομματικά κριτήρια. Α, αυτή στην τάδε υπηρεσία δεν είναι δική μας, είναι κάποιο άλλο. Αυτό είναι το φίλτρο και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά την οποία θέλω να κάνω. Και γι' αυτό και ζητάω κάποιο χρόνο. Για να διασκεδαστεί όμως αυτή. Το τονίζω αυτό. Ακριβώς επειδή αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει σωστά, το οφείλουμε στους ανθρώπους, στους ίδιους εργαζόμενους. Αν σας έλεγα οτιδήποτε άλλο, θα υπονοούσα στην ουσία ότι είμαι έτοιμος να πάω με κάποιο έτσι, οριζόντιο τσεκούρι να κόβω δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω και δεν θα το κάνω αυτό. Μπορώ να κινηθώ σε άλλα μέτωπα πολύ γρήγορα, όπως παραδείγματος χάρη στη διερεύνηση των πειθαρχικών αδικημάτων. Αλλά για κάτι το οποίο, αν θέλετε, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητος, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Ας μου δείξουν οι συνομιλητές μας της Τρόικας μία χώρα που να το έκανε στο χρονοδιάγραμμα. Μία χώρα που να το έκανε στο χρονοδιάγραμμα που μας έχουν υποδείξει. Περιμένω ακόμα να τη βρω, δεν την έχω βρει. Καταλαβαίνω ότι είμαστε σε μία έκτακτη κατάσταση. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι συζητάμε για δομές που αφορούν πάρα πολλούς ανθρώπους και διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον κάποια πολύ βασικά, κάποια βασικά κριτήρια αξιοκρατίας και δικαιοσύνης. Τουλάχιστον τα πολύ βασικά. Να σας ρωτήσω κάτι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δυσπιστούν στο μέτρο της κινητικότητας διότι θεωρούν ότι βλέπουν μόνο, αν θέλετε, το κομμάτι το ποιοι περισσεύουν. Και ότι μπαίνουν μετά σε μια μαύρη τρύπα που δεν είναι βέβαιο πού θα καταλήξουν. Μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο, φαντάζεστε εσείς, γιατί είστε πολύ καινούριος, δεν σας δηλώνουν οι δημόσιες υπηρεσίες και τα υπουργεία που χρειάζονται κόσμο. Ποιος το λέει, σας δηλώνουν. Βεβαίως. Γι' αυτό και σας θυμίζω ότι στην πρώτη κινητικότητα, προφανώς και είχαμε υπηρεσίες οι οποίες δήλωσαν ανάγκες. Εξού και απορροφήθηκαν. Ναι, αλλιώς δεν θα μπορούσαν. Στη δεύτερη κινητικότητα. Και εδώ πέρα έχουμε. Όταν εγώ λαμβάνω ένα οργανόγραμμα, να μην χρησιμοποιήσω μια πιο τεχνική έννοια, αλλά μια αξιολόγηση μιας δομής από ένα υπουργείο, μου λέει εδώ έχω πλεόνασμα και εδώ έχω ανάγκη. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην κατανομή του προσωπικού. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο χωρίς να πω σε λεπτομέρεια, ότι η πρόθεσή μου είναι τα πρώτα κύματα της κινητικότητας να έχω εξασφαλίσει εξ αρχής που θα καταλήξουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Να ξέρω δηλαδή εξ αρχής πού θα πάνε. Πού θα πάνε. Αυτή είναι η πρόθεσή μου και αυτό αν θέλετε παρουσίασα. Ένα ερώτημα το οποίο δεχόμαστε από τον κόσμο είναι το αν και πότε θα υπάρξουν προσλήψεις. Και αν εκεί έχουν προτεραιότητα βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι ήδη έχουν περάσει το ΑΣΕΠ. Να το ξεκαθαρίσω αυτό καταρχάς, τι προσλήψεις μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις με βάση τον κανόνα 1 προς 5, δηλαδή 5 συνταξιοδοτήσεις μία πρόσληψη, και μπορούμε να κάνουμε και προσλήψεις με βάση τον κανόνα 1 προς 1. Για κάθε απόλυση η οποία θα γίνεται, θα προσλαμβάνεται ένας καινούριος δημόσιος υπάλληλος. Και αυτό, αν θέλετε, δείχνει και ότι η απομάκρυνση κάποιου από το δημόσιο, όταν γίνεται για πολύ ειδικούς λόγους, δεν γίνεται για να κερδίσουμε χρήματα. Γίνεται είτε γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν αξίζει να είναι στο δημόσιο. Παραδείγματος χάρη κάποιος ο οποίος τίθεται εκτός δημοσίου για πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά αντικαθίσταται αυτός με κάποιον καινούριο. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι ναι, θα γίνουν προσλήψεις εντός του 2013. Έχουμε μια υποχρέωση μέχρι τον Σεπτέμβριο να παρουσιάσουμε, και αυτή είναι η διαφορά, ένα πρόγραμμα προσλήψεων, το οποίο θα αντιμετωπίζει πρώτα απ' όλα τις βασικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα είναι τεράστια τα νούμερα, προφανώς και θα προηγούνται πάντα οι επιτυχόντες στις διαδικασίες αξιολόγησης. Προφανώς και όλες θα γίνουν απόλυτως αξιοκρατικά. Αυτό εξάλλου είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το έχουμε κατακτήσει πια για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. Και προφανώς θα στρέψουμε την προσοχή μας εκεί που έχουμε τις μεγαλύτερες ανάγκες. Και θα γίνουν, το τονίζω, με κεντρικό σχεδιασμό και κεντρικό έλεγχο. Θα αποφύγουμε δηλαδή αυτό το οποίο γινόταν παλιά, ο κάθε γνωστός ή ισχυρός υπουργός να μπορεί να διεκπεραιώνει για το δικό του βιλαέτη τις προσλήψεις που θέλει. Αυτό τελείωσε. Θα υπάρχει ένας κεντρικός έλεγχος, υπό την εποπτεία προφανώς του Πρωθυπουργού, και ένας κεντρικός προγραμματισμός προσλήψεων, ο οποίος θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του αυτού του έτους. Τώρα, εγώ να σας ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει εδώ μια παγίδα, με την έννοια ότι μπορεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα, να ξέρει ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μέσα στους χρόνους που θέλει, και αυτό να είναι μια παγίδα, μια πρόφαση, αν θέλετε, για να φύγει. Για κάποιους δικούς του λόγους. Θεωρείτε ότι βγαίνει το ελληνικό πρόγραμμα ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είμαι αρμόδιος και δεν είμαι και έτοιμος να απαντήσω στο ερώτημα το οποίο θέτεται.
δεν θεωρώ, ξεκολουθώ να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο τέτοιου είδους ατύχημα και ότι μέσα από ένα πλαίσιο συζητήσεων που θα γίνουν τις επόμενες μέρες θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την συνέχιση της χρηματοδότησης της χώρας. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Έχει γίνει, παρά τα όσα κάποιοι μπορεί να ισχυρίζονται, με σημαντική πρόοδο σε σχέση με το που βρισκόμασταν πριν από ένα χρόνο. Δεν θα χύσουμε την καρδάρα με το γάλα τώρα. Θα πάρουμε τη χρηματοδότηση την οποία χρειαζόμαστε και δεν πιστεύω, ούτε έχω καμία αίσθηση ότι υπάρχει κάποια άλλη ατζέντα από κάποια από τα μέλη της Τρόικα. Εξάλλου, νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πιστοποιήσει και εξακολουθεί να πιστοποιεί ότι παρά τις δυσκολίες έχει την πολιτική βούληση να κάνει πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει στο παρελθόν. Και νομίζω ότι αυτό, αν θέλετε, ήταν και το βασικό ζητούμενο. Εάν, κύριε Παχελά, το έλεγα και πριν, το λέω και τώρα. Εάν είχαμε αντιμετωπίσει εξ αρχής από το 10 τις λειτουργίες του δημοσίου και αν δεν είχαμε περάσει όλο τον μπαλάκι στον ιδιωτικό τομέα όπως κάναμε με 1,5 εκατομμύριο απολύσεις, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά σήμερα. Και για τον ιδιωτικό τομέα και για το δημόσιο. Καλούμαστε λοιπόν με καθυστέρηση να διορθώσουμε μια κεντρική πολιτική εσφαλμένη και από τις, αν θέλετε, τότε κυβερνήσεις, αλλά και από την Τρόικα η οποία μας την επέδειξε. Και το οποίο IMF, αν δεν διαβάσετε την τελευταία, αν θέλετε, έκθεση την οποία έκανε εσωτερική αξιολόγηση, αναγνωρίζει ευθέως τα λάθη του πρώτου μνημονίου. Αλλά τώρα δεν κάνουμε ιστορική αναδρομή. Τουλάχιστον εγώ δεν έχει νόημα να την κάνω, παρά μόνο, αν θέλετε, για σκοπούς διαπραγματευτικούς. Η ουσία είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Ο προκάτοχός σας ήταν ένα πρόσωπο μη πολιτικό, που υποδείχθηκε από κάποιο κόμμα και χρειαζόταν για να προχωρήσει όπως και εσείς εξάλλου, για να προχωρήσει το πρόγραμμα της κινητικότητας, την υποστήριξη από τους άλλους υπουργούς. Εσείς είστε ένα πρόσωπο πολιτικό, αλλά εξακολουθείτε να προείστε σε ένα υπουργείο στο οποίο χρειάζεται τη βοήθεια των άλλων υπουργών. Νομίζω ότι... θεωρείτε ότι θα τα καταφέρετε μόνος σας ή θα χρειαστεί να πάτε στο Μαξίμου για να πετύχετε αυτούς τους στόχους? Καταρχάς να πω ότι νομίζω ότι διευκολύνει, αν θέλετε, και διευκολύνει και το κυβερνητικό έργο η αλλαγή, αν θέλετε, του κυβερνητικού σχήματος. Σχολιάστηκε ποικίλο τρόπος. Τολμώ να πω όμως ότι η κυβέρνηση τώρα με τον τρόπο της είναι πιο ομοιογενής. Με λιγότερους βουλευτές, αλλά με τον τρόπο της πιο ομοιογενής. Ναι, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο για μένα να μπορέσω να συνοηθώ με υπουργούς από ότι ήταν για τον κύριο Μανιτάκη, ο οποίος τον σέβομαι. Έγινε δουλειά στο Υπουργείο, θέλω να το τονίσω, σε αρκετά επίπεδα, θέλω να είμαι δίκαιος, το είπα και στην τελετή παράδοσης παραλαβής, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα δεν είχε ίσως την δυνατότητα αυτή τη συνεννόηση που μπορεί να έχει κάποιος άλλος. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο τελικός κριτής και υλοποιητής δύσκολων αποφάσεων και ο τελικός, αν θέλετε, διαιτητής ενδοϋπουργικών διαφοροποιήσεων όπου υπάρχουν, προφανώς είναι ο Πρωθυπουργός. Να σας ρωτήσω, υποθέτω ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, ότι υπάρχει ένα κομμάτι της γαλαρίας, αν θέλετε, στο πολιτικό θέατρο που παίζεται στη χώρα μας, το οποίο θα ήθελε πάρα πολύ να αποτύχετε. Κάπου λέει, εντάξει, ο Μητσοτάκης καλά τα έλεγε, απολύσεις ήθελε, είχε κάποιες φιλελεύθερες απόψεις, άντε να δούμε τώρα τι πιάνει. Το έχετε υπόψη σας υποθέτω αυτό? Να τονίσω ότι ήθελα και θέλω ένα καλύτερο, αποδοτικότερο και τελικά φθηνότερο δημόσιο για τον πολίτη. Εάν κάποιοι υπάλληλοι πρέπει να φύγουν, αυτή θα είναι η φυσική, αν θέλετε, μια φυσική διαδικασία κατάληξης μιας αξιολόγησης. Ναι, πάντα το έλεγα και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι τελικά όταν θα φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να αξιολογούμε, γιατί δεν μπορούμε ακόμα, γι' αυτό και δεν θα άνοιγα αυτή την κουβέντα τώρα, αλλά όταν φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να αξιολογούμε με τρόπο δίκαιο και τους δημοσίους υπαλλήλους, ναι. Η τελική κατάληξη μιας διαδικασίας αξιολόγησης για κάποιον που συστηματικά δεν αποδίδει θα πρέπει να είναι η απομάκρυνση από το δημόσιο. Δεν είναι αυτό κάποια αιμονή, αν θέλετε, στις απολύσεις. Είναι όμως ένας τρόπος να μπορέσουμε, όπως σας είπα πριν, να διακρίνουμε μεταξύ των καλών και των λιγότερο καλών. Κανένα σύστημα, κύριε Παπαχελά, δεν δουλεύει χωρίς την επιβράβευση του άξιου και χωρίς, αν θέλετε, να μην πω τιμωρία, αλλά χωρίς την επίπληξη αυτού ο οποίος δεν δουλεύει. Και στο νομοσχέδιο το οποίο θα φέρω σύντομα στη Βουλή, θα αντιμετωπίσουμε και τέτοια ζητήματα που είναι ουσιαστικά ζητήματα προαγωγών, ζητήματα επιλογών γενικών διευθυντών. Να ξαναβάλουμε αξιοκρατικά κριτήρια σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, για τη γαλαρία και για τις Κασάνδρες, κοιτάξτε, κύριε Βαχελά, εγώ έγινα υπουργός μετά από 9 χρόνια πολιτικής παρουσίας. Μου δίνεται μια ευκαιρία να κάνω πράξη αυτό το οποίο πιστεύω. Θα κάνω το καλύτερο το οποίο μπορώ για να πετύχω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω.
αλλά πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει μια σιωπηλή πλειοψηφία ανθρώπων η οποία εύχεται να πετύχω γιατί θέλει ένα καλύτερο δημόσιο. Ένα δημόσιο το οποίο, παραδείγματος χάρη, το οποίο θα μπορεί να μην ταλαιπωρεί τόσο τον πολίτη, το οποίο θα έχει περισσότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τα ΚΕΠ να λειτουργούν καλύτερα, με λιγότερα διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι είναι πολλοί οι οποίοι θα διαφωνήσουν με αυτά. Τώρα, ως προς τον κεντρικό στόχο, οι οποίοι δεν θα εύχονται να γίνουν αυτά τα πράγματα. Θα σας πω και μια άλλη κριτική, την οποία προφανώς θα ακούτε, το οποίο είναι ότι. Τώρα, τι μας λέει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί έχετε από μια πολιτική οικογένεια, η οποία έκανε και τα δικά της ρουσφέτια στο δημόσιο μέσα από τα 60-70 χρόνια, πόσα είναι πολιτικής διαδρομής. Οπότε, τι έχετε να μας πει τώρα, ότι θα καθαρίσει αυτό σε αυτό το οποίο έφτιαξε και η δική του οικογένεια? Καταρχάς να τονίσω ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Να το αποσαφηνίσω αυτό και νομίζω ότι και εγώ έχω μια διακριτή πολιτική παρουσία και εγώ έχω πολιτευθεί με έναν τρόπο που με έβρισκε σταθερά αντίθετο σε αυτές τις πρακτικές και εγώ προσωπικά δεν έχω κατηγορηθεί για τις πρακτικές. Τώρα, αν θέλετε να πάμε πίσω ιστορικά, ναι. Τα πράγματα προφανώς σε άλλες εποχές γινόντουσαν με διαφορετικό τρόπο. Μην γυρίσουμε τώρα πίσω στη δεκαετία του 50 και του 60, αν θέλετε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, τότε το δημόσιο παρακαλούσε να βρει ανθρώπους και δεν τους έβρισκε, γιατί όλοι ήθελαν να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Άλλες εποχές, άλλοι καιροί, άλλες πολιτικές παρουσίες. Από εκεί πέρα, ξέρω πολύ καλά ότι πάντα, όταν κάποιος προέρχεται από μια πολιτική οικογένεια, το όνομα παίζει πάντα ένα ρόλο και είναι πολλοί αυτοί, πάντα συνέβαινε, οι οποίοι θα με κρίνουν με βάση την άποψη που μπορεί να έχουν για το επίθετό μου. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Προσπαθώ να το αποκρύω. Νομίζω ότι έχω μια διακριτή πολιτική πορεία και νομίζω ότι η πολιτική μου διαδρομή μέχρι σήμερα δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό το οποίο κάνω ως πρόσωπο και όχι ως μέλος μιας πολιτικής οικογένειας. Ένα πρόβλημα επίσης που θα αντιμετωπίσετε θα είναι οι συνδικαλιστές του δημόσιου τομέα. Σήμερα είδατε μια συνδικαλιστική ομοσπονδία, εκείνη των λειτουργών της μέσης εκπαίδευσης και μάθαμε μετά τη συνάντηση αυτή ότι. Υπόθηκε από εσάς, αποδίδεται σε εσάς ότι η κινητικότητα μπορεί να είναι εθελοντική, μπορεί όμως να μην είναι και εθελοντική. Καταρχήν το είπατε αυτό και δεύτερον, τι εννοούσατε? Καταρχάς, δεν είπα κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο γνωρίζουμε ότι ισχύει, δηλαδή η λογική των υποχρεωτικών μετατάξεων. Προφανώς και πάντα θα πρέπει να δίνεται, τονίζω ότι αυτό είναι μια αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Εγώ εξέφρασα, αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη. Προφανώς, πάντα προτεραιότητα πρέπει να δίνεται σε κάποιον άνθρωπο που έχει προτίμηση. Ας πούμε, αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με πλεόνασμα καθηγητών στη δευτεροβάθμια, γίνεται έλλειμμα. Γίνεται αυτό. Βεβαίως και μπορεί να γίνει. Και μπορεί να γίνει. Αλλά αν υπάρχει ανάγκη να γίνει, αν υπάρχει ανάγκη να γίνει, ναι, πρέπει το Υπουργείο να έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Αυτή είναι η κινητικότητα. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να το κάνει. Και ας μην το επιθυμεί τελικά ο εργαζόμενος. Προφανώς και η προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται σε αυτόν ο οποίος θέλει να το κάνει. Αλλά αν δεν θέλει να το κάνει, σας ρωτώ εγώ, αν δεν θέλει να το κάνει, τι θα κάνουμε? Θα ανεχτούμε σχολεία δημοτικά να δουλεύουν χωρίς δασκάλους ή θα καταφεύγουμε πάλι στη λογική των αναπληρωτών, κάθε χρόνο να πληρώνουμε πολλά περισσότερα χρήματα, όταν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά αποδεδειγμένα και οι οποίοι πλεονάζουν και περισσεύουν? Πείτε μου εσείς τι είναι πιο λογικό. Νομίζω ότι το πιο λογικό είναι η σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Και αυτό ακριβώς το οποίο περιγράψατε είναι η ουσία της έννοιας της κινητικότητας όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Δεν πετάμε ανθρώπους σε μια δεξαμενή για να τους διώξουμε μετά από ένα χρόνο. Ψάχνουμε να παντρέψουμε πλεονάσματα με ανάγκες. Να σας ρωτήσω έτσι δύο πολιτικές ερωτήσεις για να κλείσουμε την κουβέντα. Το πρώτο είναι, κατά πόσο φταίει για όλα ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπως είπε ένας σχεδόν συνομιλικός σας πολιτικός? Εσείς, κύριε Παπαχελά, έχετε κάνει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ιστορικές εκπομπές. Καλέστε με σε μια εκπομπή ιστορικού χαρακτήρα να σας απαντήσω. Επ' αυτού έχω άποψη εξάλλου, την έχω εκφέρει κι εγώ αρκετές φορές. Δεν την έχω εκφέρει μόνο εγώ, την έχουν εκφέρει και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας αυτοκριτική στο δικό τους το κόμμα. Αλλά θα αφήσουμε την ιστορική συζήτηση για άλλους καιρούς. Νομίζω ότι αυτό που προέχει τώρα είναι να κοιτάξουμε μπροστά. Η ιστορία εξάλλου γράφεται με το δικό της το ρυθμό και θα αποδώσει, αν δεν έχει ήδη αποδώσει, ευθύνες εκεί που πρέπει. Πάντως, έχουν λεχθεί πολύ βαριές κουβέντες, όπως ξέρετε, από πολλούς ανθρώπους στη Νέα Δημοκρατία και εσείς έχετε κάνει κριτική και στον ίδιο τον κύριο Βενιζέλο. Διάβαζα πρόσφατα κάποιες δηλώσεις που είχατε κάνει πριν από μερικούς μήνες. Πιστεύετε τώρα πραγματικά μπορεί να συνεργαστείτε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και αυτό το κόμμα για να βγάλετε πέρα αυτό το. Κοιτάξτε, να το τονίσω αυτό. Δεν έχουμε υποστεί μια ιδεολογική, αν θέλετε, λοβοτομή ως αποτέλεσμα. Διατηρούμε τις απόψεις μας και για την ιστορία και για το παρόν. Αλλά αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε. Και από τη στιγμή που επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε, πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο αυτά που μας ενώνουν και λιγότερο αυτά που μας χωρίζουν. Ξέρετε, δεν.
όλες οι συνεργασίες δεν γίνονται πάντα από προτίμηση. Μερικές φορές είναι μια συνεργασία που προέκυψε από ανάγκη, αλλά οφείλουμε να τη φέρουμε εις πέρας. Νομίζω ότι μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας αυτό το εγχείρημα, αρκεί να σκεφτόμαστε θετικά και όχι αρνητικά. Αν θέλουμε να σκεφτόμαστε αρνητικά ή αν θέλουμε να σκεφτόμαστε μόνο, αν θέλετε, ο καθένας στη σκληρή εκλογική του πελατεία, θα βρει πάρα πολλές αφορμές και πάρα πολλούς λόγους να τεινάξει το εγχείρημα στον αέρα. Αλλά το συμφωνήσαμε το εγχείρημα. Το συμφωνήσαμε όλοι. Άρα πρέπει πόσο χρόνο έχετε μπροστά σας, πόσο τράτο έχετε, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο όλοι συζητάμε. Εγώ θεωρώ ότι θα πάμε, μπορούμε να πάμε μακριά. Από εκεί και πέρα, σας θυμίζω ότι και στην προηγούμενη κυβέρνηση, ουκολίγοι είχαν προεξοφλήσει την άμεση κατάρρευσή της. Άντεξε αυτό το σχήμα, άντεξε ένα χρόνο. Συνεισέφερε αρκετά στη σταθεροποίηση της χώρας. Και σήμερα ακόμα που μιλάμε, η Δημάρ είναι έξω από την κυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να παίξει ακόμα ένα σταθεροποιητικό παράγοντα στην, παραδείγματος χάρη, να δώσω ένα παράδειγμα στα δικά μου. Το νομοσχέδιο το οποίο θα παρουσιάσω στη Βουλή θα φέρει και τη σφραγίδα του κ. Μανιτάκη. Δεν το έγραψα εγώ, θέλω να είμαι δίκαιος. Βρήκα ένα νομοσχέδιο σχεδόν έτοιμο. Όταν το φέρω, τι θα κάνει η Δημάρ? Το λέω διότι μη θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε διαρρήξει, αν θέλετε, την επικοινωνία με όλους τους άλλους πολιτικούς χώρους εκτός της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Από και πέρα, πιστεύω ότι εκ των πραγμάτων η επόμενη μεγάλη, αν θέλετε, η ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, πολιτική δοκιμασία θα είναι οι ευρωεκλογές, αλλά μέχρι τότε έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο για να διορθώσουμε πολλά από τα κακοσκήμενα και να αφήσουμε οριστικά και μετάκλητα πίσω μας αυτή τη συζήτηση, αν θέλετε, της διαρκούς αξιολόγησης, για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε να κάνουμε και πέντε πιο βαθιά και πέντε πιο ουσιαστικά πράγματα. Δηλαδή, αν θέλετε, η δημιουργική υπέρβαση του μνημονίου, η αναγνώριση, αν θέλετε, ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία μας επιβάλλονται θα πρέπει να τα είχαμε κάνει μόνοι μας και θα πρέπει να τρέχουμε να τα κάνουμε, αντί να λέμε ότι μας επιβάλλουν κάποιοι άλλοι, νομίζω ότι θα είναι τελικά και το διακύβευμα των επόμενων μηνών. Και ένα τελευταίο σχόλιο για τις κάποιες δηλώσεις όπως αυτές του κ. Πολίδερα περί Χρυσής Αυγής. Δεν τις καταλαβαίνω αυτές τις δηλώσεις σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης ούτε καν οποιασδήποτε επικοινωνίας με ένα νεοναζιστικό κόμμα το οποίο ευθέως, αν θέλετε, αμφισβητεί τους κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Δεν είναι χρήσιμες αυτές οι δηλώσεις, το λέω ευθέως, και νομίζω ότι κακό κάνουν και θολώνουν τα νερά στην παρούσα συγκυρία. Νομίζω ότι και η άποψη του και η επίσημη θέση του κόμματος σε αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται καμίας παρερμηνίας. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά η συνέντευξη που έδωσε ο Τζορτζ Σόρος, ο γνωστός διεθνής μεγάλος επενδυτής, Σοφία Βοϊάνο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Ο γνωστός μεγαλοπενδυτής, ο Τζορτζ Σόρος, ήταν στην Αθήνα για λίγες μέρες και μίλησε σε μια αποκλειστική τηλεοπτική συνέντευξη ο Φέβα Παγιάννου για το πώς βλέπει το ρόλο των Γερμανών αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, για το αν βγαίνει το ελληνικό πρόγραμμα και αν χρειάζεται νέο κούρεμα και πότε αυτό πρέπει να γίνει. Και βέβαια μίλησε για το μέλλον, την τύχη του ευρώ. Πάμε να δούμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. So first of all, thank you very much for granting us this interview. You know, in Greece, we're facing this financial crisis. We are in the sixth year of the financial crisis. How long do you think it will last? Ίσως να έχει ήδη φτάσει στον πάτο. Υπάρχουν κάποια σημάδια ότι έχουμε φτάσει στον πάτο, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες στην υπόλοιπη Ευρώπη, κατά την άποψή μου, θα χειροτερέψουν στους επόμενους 6 έως 18 μήνες. Οπότε δεν είμαστε ακόμη στη στροφή της ανάκαμψης για ολόκληρη την Ευρωζώνη. So you expect that in the next months we're going to face worse problems, even in Greece? Greece has been particularly hard. Η Ελλάδα έχει χτυπηθεί ιδιαίτερα σκληρά και πιστεύω ότι αυτό έχει φτάσει στον πάτο του. Αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη, για παράδειγμα η Ιταλία και η Ισπανία, πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να διολυσθένουν. Declining. And that will affect Greece, you mean? Όχι. Ελπίζω όχι. Οι συνθήκες εδώ είναι ήδη εξαιρετικά άσχημες, οπότε ελπίζω ότι κάποιες από τις διαρθρωτικές αλλαγές έχουν αρχίσει να αποδίδουν και θα φέρουν και άλλα αποτελέσματα.
Παρ' όλα αυτά, το χρέος της Ελλάδας δεν είναι δυνατό να ξεπληρωθεί και πιστεύω ότι μετά τις γερμανικές εκλογές θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες συνθήκες κάτω από τις οποίες η υπόλοιπη Ευρώπη να προσφέρει μία υποόρους ελάφρυνση χρέους. Αυτό θα μας φέρει σε μία πραγματική στροφή ανάκαμψης και θα αλλάξει την κατάσταση, γιατί μετά από μία τέτοια ελάφρυνση, η οικονομία της Ελλάδας θα έρθει σε ισορροπία και θα μπορέσει να ξεκινήσει να αναπτύσσεται. Οπότε θα ήταν ενδεδειγμένο, δεδομένου ότι το χρέος δεν πρόκειται ποτέ να ξεπληρωθεί, να υπάρξει και συμμετοχή του επίσημου τομέα. Όχι μόνο των ιδιωτών, αλλά και του επίσημου τομέα. Αυτό φυσικά θα απαιτούσε κάποιοι οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να καταγράψουν κάποιες απώλειες. Πράγμα το οποίο διστάζουν πάρα πολύ να κάνουν. Αλλά αυτό είναι το λογικό. Βέβαια, αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει μόνο μετά τις γερμανικές εκλογές. After the German elections. A lot of people believe that these austerity measures lead to more crisis in Greece, the measures that were imposed by the so-called Troika. Do you believe that those are correct measures? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα έπρεπε να κόψει κάποιες δαπάνες, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να απαλλάξει κανείς τον εαυτό του από τόσο πολύ χρέος, συρρυκνώνοντας την οικονομία. Θα πρέπει είτε να υπάρξει ανάπτυξη για να βγει κανείς από το χρέος, ή αν το ποσό του χρέους έχει υπερβεί ένα σημείο και πέρα, ουσιαστικά το χρέος δεν μπορεί να ξεπληρωθεί. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το παραδεχτούμε. Πάρτε για παράδειγμα τη γερμανική κοινή γνώμη. Πιστεύουν ότι τα χρήματα που δάνεισαν στην Ελλάδα έχουν χαθεί. Γιατί λοιπόν να μην αποδεχθούν αυτή την απώλεια? Αν γίνει κάτι τέτοιο, μετά η Ελλάδα θα βρεθεί σε πολύ καλύτερη κατάσταση. How do you view the future of Europe in the next decade, let's say? Είμαι πάρα πολύ ανήσυχος και γι' αυτό ξεκίνησα την πρωτοβουλία Open Society, Ανοιχτή Κοινωνία, επειδή πιστεύω ότι αυτή η οικονομική κρίση απειλεί να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάτι έχει πάει λάθος, όχι μόνο στις μεμονωμένες χώρες, αλλά στο σύστημα του ευρώ καθεαυτό. Παρόλο που οι διαρθρωτικές αλλαγές προχωρούν στις μεμονωμένες χώρες, οι πραγματικές διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζονται στο ίδιο το ευρώ δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. Has not been recognized. Mm-hmm. And the debtors and creditors in Europe, do you believe that this class will be worse in the near future? Well, unless there's a change in policy. Αν δεν υπάρξει μία αλλαγή πολιτικής, αυτή η διαφοροποίηση θα παραμείνει και θα γίνει μόνιμη. Επειδή οι χώρες που δανείζονται πρέπει να πληρώνουν ένα έξτρα ασφάλιστρο για το ρίσκο, όχι μόνο για να εξυπηρετούν το δημόσιο χρέος τους, αλλά και για το δανεισμό των επιχειρήσεών τους. Οπότε, αν το κόστος του χρήματος που παίρνει μία χώρα είναι κάθε χρόνο και πιο ακριβό από ό,τι είναι για μία άλλη χώρα, τότε οι διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα δεν θα μπορέσουν να αμβλυνθούν, επειδή το πεδίο ανταγωνισμού δεν θα είναι ισότιμο. Why are you establishing this program in Greece and what exactly do you want, what are your goals with the Open Society and the Solidarity Houses? Ο σκοπός είναι να επιδείξουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στη μεγάλη δυσκολία που περνούν οι Έλληνες, αλλά και στη δυσκολία που περνούν και οι μετανάστες, που μαστίζονται ακόμη περισσότερο από την κρίση. And these solidarity houses, are you going to establish a lot in Greece? What are your plans? Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία πολιτών που ήδη παράσχει βοήθεια στο κομμάτι του πληθυσμού που βρίσκεται σε μεγαλύτερη ανάγκη, δίνοντας επιπρόσθετους πόρους. Αυτό το έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ακόμη θα ιδρύσουμε κέντρα αλληλεγγύης, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη και πιθανότατα, αν βρούμε και άλλους πόρους, και σε άλλες πόλεις. Οι προσωπικοί μου πόροι αρκούν για τα πρώτα δύο κέντρα. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω είναι ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι θυμωμένοι και έχουν αποπροσανατολιστεί έχοντας δεχθεί το χτύπημα μιας μυστηριώδους εξωτερικής δύναμης που έχει αλλάξει τις ζωές τους και τους έχει φέρει σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αυτός ο αποπροσανατολισμός και αυτός ο θυμός χρησιμοποιείται πολλές φορές για να τους φέρει ενάντια στους μετανάστες, κάποιοι από τους οποίους είτε έχουν φτιάξει τη ζωή τους εδώ, είτε δέχονται επιθέσεις και διωγμούς, παρόλο που έχουν κολλήσει στη χώρα σας προσπαθώντας να φτάσουν στη Δυτική Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι λίγοι. Είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Ένας αριθμός που είναι πάρα πολύ μεγάλος για την Ελλάδα. Ακόμη το πρόβλημα αυτό είναι στην πραγματικότητα μια ευρωπαϊκή ευθύνη. Και η Ευρώπη δεν βλέπουμε να στέκεται στο ύψος των περιβάλλων.
περιστάσεων και της ευθύνης αυτής. Οπότε, στο βαθμό που μπορούμε, προσπαθούμε να παρέχουμε υποστήριξη. And how long are you going to stay in Greece? Ουσιαστικά έχουμε σχέδια και έχουμε αναλάβει τη δέσμευση για τα πρώτα 3 χρόνια, αλλά ίσως να χρειαστεί να παραμείνουμε περισσότερα, αν η ανάγκη που υπάρχει σήμερα συνεχίσει να υπάρχει. Η όλη αυτή προσπάθεια προσανατολίζεται σε όποιον έχει πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στον ίδιο βαθμό και σε Έλληνες πολίτες και σε μετανάστες. So you believe that you are hopeful about Greece that we will exit this crisis pretty soon? I see some. Κοιτάξτε, βλέπω κάποια σημάδια πρωτοβουλίας και έτσι είμαι γεμάτος ελπίδες. And so on. So I'm hopeful.